Πρόσωπα μακριά! Σχεδόν δύο φορές αυτό το κανονικό. Η πραγματική του τοποθέτηση. Ορθόδοξος, επίμονος και με ξεκάθαρες τοποθετήσεις στα ανατολικά ατόματα. Οι πολιτικές του αντιλήψεις. Φιλελεύθερος και με ιδέες ουμανιστικές. Σαν κι αυτές που ξέτρεχαν την Ευρώπη και ξεσήκωναν τους λαούς σαν τη χριστιανικά σοφίσματα. Η κοινωνική του συμπεριφορά. Φίλος με πολλούς κληρικούς, αλλά συζούσε με καθολική γυναίκα, χωρίς τις ευλογίες της Εκκλησίας και με εξόδαμο παιδί. Όμως, ο Ελ Γκρέκο αποφασίζει να κάνει δίκη. Ο μεγάλος οράκλος σενάτων της Ιερής Μητρόπολης. Κρίσιμη ώρα. Αν έκανε την αγωγή, θα έδινε ένα πρώτο χέρι για την εξόδωσή του. 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 Ο Ευαγγελιστής λέει, στα πρόσφατες τρεαυτών διεμερίσαν όλα οι μάτια αυτού. Ο Γκρέκος ομράφησε τον διεμερισμό πριν από τη στάθμιση και το σωτηρά στο κέντρο με ένα χιτώνα κόκκινο ρουπινί, ιδιαίτερα προκλητικό, ως να παραβρισκόταν σε φιέστα και όχι στο σταυρικό του μαρτύριο. Αν ακολουθούσα την Ευαγγελική ρίση, θα έπρεπε η κεντρική σύνθεση να είναι η Σταύρωση. Οπότε το συμφωνημένο θέμα θα περνούσε αναγκαστικά σε δεύτερο πλάνο. Στην τέχνη υπάρχουν μερικοί κανόνες πέρα από τη φύση και την ιστορία. Ο αληθινός της χώρος βρίσκεται έξω από τον χρόνο, στο ιδανικό και το απρόσιτο. Ο καλλιτέχνης οραματίζεται. Έδωσα τη στιγμή. Εκκινούντο επί το εκδίσε ή να σταυρώσει αυτό. Ήταν η καλλιτεχνική ώρα του καλλιτεχνικού απρόσιτου. Αλλά και κατά τη λογική ιστορική σειρά, ο διαμερισμός έγινε φύση μετά το φύσιμο. Και μάλιστα με αρκετή σπουδή. Και για την απόχρωση του ηματισμού, τι απαντάς? Ζωγραφική θα πει χρώμα. Ακολούθησα πιστά τη μαρτυρία του Ευαγγελιστή Ιωάννη που γράφει και οι μάτιων πορφυρούν περί έμπαλων αυτών. Άλλη παραφίαση. Οι μορφές, οι εκφράσεις, τα κορμιά, τα μάτια είναι όλα ζωγραφισμένα αφύσικα, χωρίς διαστάσεις, δίχως βάθος, καμία πρόπτυχη, όλα στριμωγμένα μπροστά, ενός λαού, όχι όπως το γνωρίζουμε στις δημιουργίες των ζωγράφων. Λέω τις ισορροπημένες δημιουργίες. Ανέλαβα την υποχρέωση να ζωγραφίσω σύμφωνα με την ανθρωπία γνωστή στο εναγόμενο συμβούλιο. Ποια είναι αυτή? Να αναφερθεί στο δικαστήριο. Η ζωγραφική παράδοση του τόπου μου. Η κρυπτοβυζαντινή τέχνη. Αυτή που δέχτηκε ως και ένας Τιτσιάνο. Που χρησιμοποίησα και στο ιστοριάλ. Η τέχνη που ξεπερνάει τη φύση. Εκφράζει το πνεύμα μέσα από το φυσικό στοιχείο. Αυτή η παράδοση θέλει το κορμί σε αναλογία μεγέθους 9, το πολύ 9,5 φορές όσο είναι το κεφάλι. Εγώ το ζωγραφίζω κάπου 11 κεφάλια μακρύ. Γι' αυτό για να δώσω την ανάταση, το ψυχικό ανατέντωμα. Επίσης, στο πλάτος λυνεύω τα κορμιά και τα πρόσωπα για να τα αποπνευματώσω. Χωρίς την προοπτική και τη διάθεση του χώρου στη σύνθεση. Αυτά αποτελούν φύση. Εγώ εκφράζω το πνεύμα. Και οι μορφές! Τον λαό μας, τον πολυτριανισμένο συγγράφος του Μεσογείου, Ισπανών, Γάλλων, Ιταλών, Ελλήνων, Εβραίων με τα βασανισμένα πρόσωπα. Οι εκφράσεις του πόνου, του πάθους, του μαρτυρίου, της πνευματικής ανάστασης προς το μεγάλο μυστήριο του ουρανού. Η αποτύπωση της εσωτερικής ώρας του ανθρώπου. Και για τα φύση και κορμιά, τι θα πεις? Για την παρανοϊκή αυτή παραβίαση θρησκείας και φύσης? Και αν υπάρχει κάποια θεληματική παραβίαση, γίνεται όχι από παραφροσύνη του καλλιτέχνη, αλλά για να εκφραστεί πιο έντονα το πάθος, η δραματική ανάταση του ανθρώπου στον υπεράνθρωπο. Αυτό δεν αποτελεί μια φανερή περιφρόνηση της πίστης?
εσείς. Η αληθινή πίστη δεν βρίσκεται στον εξωτερικό, αλλά στον εσωτερικό μας κόσμο. Διακηρύσσοντας την ανάγκη του χωρισμού της ύλης από το πνεύμα, σηκώνω από το φως του λίγνου κάθε εμπόδιο.